Μπες μέσα, Μαρία! Κλείς, Μαρία, την πόρτα. Πάμε! Πάνεις μπροστά. Πού δω αυτό το παλιμόλα. Έλα, προχωρήστε ένας-άνας. Με τον μεγάλο χορό που αποτελείται από 40 χορευτικά.
από όλη την παιδική Θεσσαλία. Στο σημείο αυτό θα ήθελα τον Δήμαρχο Πύλης, κύριο Κώστα Κουφογάζο, να έρθει να μας κάνει ένα χαιρετισμό. Μίλτο, αυτόν τον τεράστιο χώρο. Καλή διασκέδαση και καλή επάνωδο, συμπατριώτησες και συμπατριώτες, στο επόμενο καραγκούνικο αντάμωμα. Γεια σας! Τόση ομορφιά τα μάτια μας απόψε δεν χωράνε. Πώς ήταν δυνατόν σε μια τέτοια μάζοξη να μην τηθώ κι εγώ κατάλληλα. Πιο ευρωπαϊκό. Τα θεσσαλικά άλογα, η δόξα και η τιμή συμβολίζουν Θεσσαλία, η απαράμιλη δύναμη της αρχαίας και της νεότερης Θεσσαλίας. Είναι η απόγονη του Βάλτου και του Ξάνθου, των θεϊκών και των αθανάτων ύπων, του βασιλιά της Φθίας και του αρχηγού των Μυρμιδόνων του Αχιλλέα, του Βουκεφάλα και του σιδερόφρακτου Θεσσαλικού Ιππικού, που οδήγησαν τον μεγάλο Μακεδόνα στρατιλάτη, τον Μέγα Αλέξανδρο, στα βάθη της Ασίας. Επιτυχημένα γράφτηκε από τους αρχαίους συγγραφείς, οι Θεσσαλοί καραγκούνιδες πρώτα μάθαιναν να υπεύουν και μετά να περπατούν. Έλα να πάρεις τη σημαία από τον χειροκρότημα. Σας ευχαριστούμε πολύ. Αγαπητοί φίλοι καραγκούνιδες από όλη τη Θεσσαλική πεδιάδα, εδώ στο Παλαιομονάστερο στο Πελέτσι, το πρώτο καραγκούνικο χωριό της Θεσσαλικής πεδιάδας,
μετά την ορεινή φίνδο των Εθήκων και των Αθαμάνων και των Δολόφων, ανταμώνουμε σήμερα εμείς οι Θεσσαλοί Καρακούνιδες, οι γηγενείς και αυτόχθονοι κάτοικοι της αιωλίδας χώρας, για να ενώσουμε τις δυνάμεις μας και να αναδείξουμε και να αναβάλουμε τον πολιτισμό μας. Παιχνιδιά, το χάρη ξέμαρι μου. Μπράβο. Τώρα ήθελε το κόστο μόνο του μέσα εκεί. Και τώρα δεν είναι, είδε ότι είναι. Μπαμ, μπαμ, δύο λεπτά είναι. Δύο λεπτά υπόθεση. Έχουμε την υποχρέωση να το διακρινάξουμε στα ενδόμητα. Καλά να είμαστε βρε υγεία, άστο, ό,τι έχουμε τώρα, πω, άγχος, τι πουτάλα. Άμα λες τον καραλί κουβαλάει πιθαμένος να. Αντρέας, τις λαχτάζει. Ε, αυτοί θα ξηγαστούν και θα παραγώσουν και ζητανό. Ευτυχώς έχουν τα φέρνιστρα παραδεράκι και ακούγεται από κουράζει κανένας. Αλλιώς. Αλλά τι άλλο δεν είναι να μας είναι 24. Ένα μαθημό πεθανό. Α, φορά. Ναι. Τι είναι πολύ. Και θέλει κι άλλο δουλειά σου. Πολύ. Είναι αρκετό. Να, έλεγε η Λίτσα. Να φτάσουν, να φτάσουν. Άλλη τόσο ερχόταν. Όχι, δεν το χρησιμοποιούν συνήθως από πιθανά είναι ισόγειο, αλλά από τσιμέντο γύρω γύρω. Είναι σαν υποκίνητο πόδι, είναι τσιμέντο γύρω γύρω και τα χτυπάει ίδιος. Καλά είναι το παιδί με υπόγειο. Αλλά στο άλλο σπίτι του αδερφό μου είχαμε υπόγειο και τα βάζουμε. Γιατί καταλαβαίνω εμείς έχουμε μια οικονομία. Πήρε από ποιο ώρα, παιδί μου, καταλάβεις. Και ο αδερφός μου από εκεί έχει υπόγειο κάτι. Δηλαδή όταν ήμασταν μαζί και παλιά, είδες το υπόγειο που είχαμε τα κρασιά, τα είχαμε στο υπόγειο. Θα μας σκοτώσει όλους! Βοήθεια! Πού πας εσύ ρε, κετσουπουλάκι, έλα τώρα κετσουπουλάκι. Τι έγινε νεαροί και νεαρές. Έλα δω ρε. Έλα δω ρε φόμπερα.
Με τα στρούτσια ξυπόλοι τι ήθελαν να μάθω γράμματα και μάθηναν. Άμα έχω δει και τώρα το μιλάω. Γεια σα, άμα είναι 36 και 56. Αυτό το παιδί που είναι να φύγει, θα φύγει. Θα ξυγλιστρεί. Εμεί τα χέρια σου λέω, καιρό μην πει. Αν δεν παίρνει, δεν πάει στην Ελλάδα. Είστε εκεί που γίνεται, έτσι πάρει μας καλά τράβο μας. Σίκα δεν σε βλέπω να τρως. Φοβάται μη παρεξηγηθεί. Και τσουπουλάκι. Α ναι, τώρα θα έλεγαν τα παδινάκια. Έχει τσουπουλάκι. Και εσύ που δεν πάει. Πάει καραμουτράκι. Δεν έχω κουρμί για παραλία. Έχω κουρμί για κουρμί. Δεν τα βάζω αυτή την τρομή που βάζει. Πάει άφοβα. Πάει άφοβα. Πάει άφοβα. Δεν τα βάζω αυτά. Δεν τα βάζω. Σιγκαλάκι. Πού. Εντάξει, τα δείτε μαγαζιά, δεν κρατάνε αυτά. Για να βγεις το πέρα το κλάδι. Όχι, οι δηλώσεις που κάνα, παρόλο που σκάλετε. Συνεχίζουμε, κάρνα 4 πάμε. Όταν πήγαμε παλιά να σφάξουμε στα Βραγκιανά, πριν γίνει ακόμα φόβο, κάτι άλλο, ήδη είχαμε από πίσω και ένα μεγάλο σαν τροχόσπιτο να καθίσουμε, να μείνουμε. Και μόλις μπαίνουμε στα Βραγκιανά λέει «Ουι μάνα, τι καλή μυρώδηση είναι αυτό ρε!» Δεν έχει δει τροχόσπιτο. Καλή μυρώδηση. Ουι μάνα, τι καλή μυρώδηση. Αλήθεια σου λέω. Καλό. Αυτό έγινε που σου λέω για επεισόδιο. Δεν μας είπε για τον καφάλι όμως. Όπως το πρόβατο. Όπως είναι το πρόβατο. Ναι. Απλά είχε μεγάλο κεφάλι και ήταν δηλαδή ζώο. Είχε δύσκολο χαρακτήρα. Δεν άκουγε τίποτα ρε παιδί μου. Δεν. Ξηροκέφαλο. Και γι' αυτό έμεινε ότι επειδή το είχαν αυτοί είναι και αυτοί έτσι γκαφάλι. Δείχνει την νοοτροπία του. Μεταφορικά. Όχι όμως τι είναι βρυσιά. Τον γκαφάλι αν το ξέρει. Κανένα δεν ξέρει ότι είναι ζώο. Ότι είναι όπως το πρόβατο. Σφάζονταν, είχε γάλα αυτά κανονικά τον γκαφάλι. Ναι, ναι, για πες ξανά. Ναι, αυτά μία φορά. Ναι, ερώτηση. Βαγγέλη, μία ερώτηση πες. Παίρνει πόζα. Ποιο είναι το πιο αδικημένο ζώο στη ζωή του? Η γελάδα. Γιατί? Ποια γελάδα, η μισκίδα ή η μεγάλη? Η μεγάλη, γιατί έχει άντρα βόδι και επειδή μου σχάει. Ναι, δεν θα έχεις την αγόρια μου, έχεις και άντρα γαζόν και επειδή μου σχάει. Δεν είναι έτσι. Τι θες στη ζωή σου. Δεν είναι έτσι απλά τα πράγματα. Ναι, έτσι. Λοιπόν, ωραία.
Μα πήρε ο Άντρε. Πού θα βάλουμε φουστανέλη, στάλογο και αυτά, λέει. Θα ζεσταθούμε, τι κάνουμε. Όλο βάλει τη λέγη ξεπαλιά, δεν μπορούσε να βρακίσει. Φορούσε ξεπράκοντε τι φουστανέλε. Και από κάτι ήταν χαμό. Παλιά ρε, παιδί μου. Γι' αυτό πήγαιναν όλοι. Ξέρει, περπάτα στο σύστημα. Πήγαιναν και του κοιτούσαν από κάτω. Ήταν ένα σύστημα. Απάνω ένα χωριό, ρε, παιδί μου. Τον λέγε τότε όταν πήγαινε στο σπίτι να πάρει το κορίτσι να ραβουνιαστεί, έφτιαξε καινούργια φουστανέλα. Εντάξει, γαμπρό τα πήγαινε. Γαμπρό πώ. Βάζουν καλά ρούχα. Πήγαινε να ραφτεί ο άνθρωπο. Ναι. Όμω έπρεπε να τον εγκρίνει το γαμπρό και η μάνα. Δεν μπορούσε να γίνει έτσι το προξενιό. Παίρνει ένα ρε παιδί μου. Το ξέρει. Παίρνει. Δεν σκεφτούσε φουστανέλα, αυτό ήταν. Παίρνει πέντε πύχες, σου δώσαν το ύπασμα σε πύχες. Παίρνει πέντε πύχες για να ράψει τη φουστανέλα, μην πήγαινε να έρχεται στην πόλη. Ράψει τη φουστανέλα, τον λέει την ράφτης εκεί. Λέει τώρα λέει περίσσεψαν τρεις πύχες, δεν τις κάνω. Ελεάστε στο δέντρο κρέμαστες και βλέπουμε, μπορεί να φτιάξουν κάτι άλλο.